Χαίρετε. Στο απόψινό βιντεάκι σκέφτηκα να σας δείξω τι κάνουμε σε περίπτωση που όπως ψαρεύουμε είτε με καλάμι του slow, είτε με καλάμι για σιρτή, με οποιαδήποτε τεχνική μας σκαλώσει κάτω στο βυθό, το δόλωμά μας ή το τεχνητό μας ή οτιδήποτε. Έχω ένα βιντεάκι το οποίο μου σκάλωσε το δόλωμά μου κάτω από τη βάρκα. Δηλαδή ήταν η βάρκα και σε αρνητική κλίση, επειδή είχε ρεύματα, το δόλωμά μου πέρασε κάτω από τη βάρκα και σκάλωσε. Και επειδή τράβηξα με δύναμη, όπως το καλάμι σηκώθηκε σε πολύ όρθια θέση, λόγω μεγάλης κλίσης με το νήμα, έσπασε. Τι εννοώ? Να σας το δείξω για να το καταλάβετε. Πριν προχωρήσουμε στα βιντεάκια, ας πούμε ότι τώρα βάζω μια πολύ χοντρή πετονιά για να φαίνεται στην κάμερα. Ας πούμε λοιπόν ότι έχουμε ρίξει, ψαρεύουμε με όποια τεχνική, δεν μας ενδιαφέρει η τεχνική, και μας σκαλώσει κάτω το δόλωμα, το τεχνητό και οτιδήποτε. Λοιπόν, και πώς την πάτησα κι εγώ? Γιατί άμα δεν την πατήσεις, δεν μαθαίνεις. Όταν λοιπόν κάνουμε το ψάρεμά μας και το δόλωμά μας μαγκώνει, σκαλώνει κάτω στο βυθό. Όταν λοιπόν το καλάμι έχει μια κλίση 90 μοιρών, δηλαδή να, αυτό είναι το νήμα, και λυγίζουμε προς αυτή την κατεύθυνση, προς τα πάνω, δεν έχει κανένα πρόβλημα να σπάσει. Το ίδιο ισχύει, το καταλαβαίνουμε, ότι το ίδιο ισχύει και όταν το δόλωμά μας, αυτό είναι το νήμα, έτσι, το νήμα που πηγαίνει μέσα στη θάλασσα και μας μαγκώσει μακριά από τη βάρκα προς αυτή την κλίση. Πάλι τραβώντας, εμείς για να ξεσκαλώσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να σπάσει το καλάμι. Υπάρχουν όμως και οι περιπτώσεις, λόγω ρευμάτων, λόγω εκείνης της στιγμής, επειδή γυρνάγαμε τη βάρκα, πιο πολύ ρευμάτων την πατάμε, που το καλάμι μας, που το δόλωμά μας, είναι ακριβώς κάτω από τη βάρκα και λόγω ρευμάτων πηγαίνει κάτω από τη βάρκα μας. Φανταστείτε το νήμα μας κάτω από τη βάρκα και κάνει μια κλίση έτσι. Αρνητική δηλαδή, αρνητική, κάτω από τη βάρκα. Έρχεται που το καλάμι, όπως το σηκώνουμε για να ξεσκαλώσουμε, και έρχεται σε αυτήν την κλίση. Όπως βλέπετε, αυτή η κλίση εδώ τώρα, όσο παιδιά, τώρα δηλαδή και εδώ που σας το δείχνω, υπάρχει περίπτωση ας πούμε και να σπάσει, έτσι. Είναι λάθος η αρνητική κλίση προς τα κάτω, το βλέπετε το νήμα. Συνήθως την ώρα που πάμε να ξεσκαλώσουμε κάτι και πιάνουμε τέτοιες επικίνδυνες κλίσεις τόσο κοντά το νήμα στο καλάμι, μετά είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα κλάψουμε. Ας είναι το καλάμι, δεν πάει να κάνει το καλάμι 5 ευρώ, δεν πάει να κάνει 1000 ευρώ, παιδιά, δεν είναι πιαγμένα τα καλάμια για να ξεσκαλώνουμε πράγματα από το βυθό. Σας το λέω δηλαδή, γιατί μόνο που θυμάμαι τη φάση που έσπασα το καλάμι εγώ, πώς το έσπασα, πραγματικά είναι αυτό που λέμε, το παίρνουμε για να ψαρεύουμε. Και σκέφτηκα, επειδή την πάτησα και εγώ, να σας το δείξω και εσάς πάνω από τη δικιά μου. Βέβαια την έχω πατήσει παλιότερα στο παρελθόν, αλλά που την πάτησα και τώρα και ήτυχε και είχα την κάμερα ανοιχτή, αποφάσισα να σας δείξω βιντεάκι που σπάω το καλάμι, να δείτε και τα μούτρα μου μετά πώς έκανα, και μετά να σας δείξω και το σωστό τρόπο ξεσκαλώματος. Έχω 2 με 3 βιντεάκια που δείχνω την ώρα που μου σκαλώνει ακριβώς πώς τι κάνω. Οπότε θα το δούμε στη συνέχεια. Αυτό ήθελα να σας πω σε αυτό το βιντεάκι.
σε επόμενο βιντεάκι, για να μην το ξεχάσω, μίλαγα με ένα φιλαράκο το μεσημέρι. Και τι μου είπε. Μου είπε, ρε Κώστα, μου έχεις φινώσει το καλάμι, τα στελέχη του καλαμιού. Τι να κάνω. Αυτό, παιδιά, θυμάμαι παλιά, τότε που έκανα heavy casting απ' έξω, με τα τρίσπαστα τα καλάμια τότε, θυμάμαι ότι μου σφήνωναν τα καλάμια, το ένα τα στελέχη, το ένα μέσα στο άλλο. Ήταν καλοκαίρι, θυμάμαι τις πιο πολλές φορές, ή όταν ήταν καινούργια, μου σφήνωναν τα στελέχη, το ένα μέσα στο άλλο. Σε επόμενο βιντεάκι, μιας και το... και θα βοηθήσει πολλούς φίλους, πιστεύω, θα σας δείξω τι κάνουμε σε περίπτωση που σφινώσουν τα στελέχη, ώστε να τα ξεσφινώσουμε χωρίς αυτά που άκουσα κάποιος να πάρει τη σκύλα, να αρχίσει να το τραβάει, να του κάνει ζημιά το στέλεχος, έτσι. Οπότε, σε επόμενο βιντεάκι θα πούμε για το πώς ξεσφινώνουμε το καλαμάκι, το ένα στέλεχος από το άλλο. Και αυτά. Τίποτα παραπέρα. Πάμε να δούμε τώρα τη σωστή κλίση νήματος και τι κάνουμε σε περίπτωση που σκαλώσει η αρματοσά μας κάτω στο βυθό, ποιος είναι ο σωστός τρόπος ξεσκαλώματος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είμαστε καλά, προχωράμε. Έτσι. Πάμε λοιπόν σε αυτό το βιντεάκι να δούμε το λάθος μου. Ήμουνα λόγω υπερβολικής σιγουριάς. Θα δείτε το ξεσκάλωμα που πήγα να κάνω και το σπάσιμο του καλαμιού και δεν ήταν κάτι ευχάριστο. Ας το δούμε. Εδώ ακριβώς βλέπουμε το λάθος. Είμαι ακριβώς, το καλάμι κοιτάει τον ουρανό και το νήμα είναι ακριβώς από πίσω μου, παιδιά. Οπότε η αρματοσά μου είναι σκαλωμένη πίσω μου ακριβώς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και το καλύτερο καλάμι να έχουμε και το πιο ακριβό και το πιο φθηνό, όπως είπα, δεν αντέχει κανένα καλάμι σε αυτές τις γωνίες και με αυτή τη δύναμη. Οπότε θέλει προσοχή και να εκτιμάμε τις καταστάσεις. Ας δούμε άλλη μια φορά, φίλοι μου, αυτό το βιντεάκι που μου σπάει το καλάμι από λάθος εκτίμηση, λόγω του ότι η αρματοσιά μου σκάλωσε κάτω στο βυθό, αντίθετα κάτω από τη βάρκα, και μετά ας πάμε στα τρία βιντεάκια που είχα την κάμερα ανοιχτή και έγραφα, ώστε να δούμε το σωστό τρόπο ξεσκαλώματος της αρματοσιάς μας. Ας δούμε. Πάμε, φίλοι μου, να δούμε το πρώτο βιντεάκι με το πρώτο ξεσκάλωμα. Εδώ είμαι σε ένα δύσκολο βυθό, είχε δίχτυα κάτω και εδώ καταλαβαίνω ότι πιάστηκα σε αυτά. Η πρώτη κίνηση που πρέπει να κάνουμε είναι να ταλαντεύσουμε το καλάμι μήπως και ξεπιαστούν τα γκίστρια, είτε από το βράχο είτε από τα δίχτυα, από όπου είναι σκαλωμένο. Αυτή την κίνηση που βλέπετε. Προσοχή όμως, τις κάνουμε τις κινήσεις, αυτή την ταλάντωση, μόνο όταν είμαστε σίγουροι ότι η αρματοσά μας είναι ευθεία κάθετα ή μακριά από το σκάφος. Ποτέ σε περίπτωση που είναι κάτω από το σκάφος, θέλει λίγο προσοχή. Μην ξεχαστούμε, γιατί σε περίπτωση που τραβήξουμε απότομα, το σπάσαμε πάλι το καλάμι μας. Εφόσον λοιπόν ταλαντεύσουμε, εδώ βάζω και λίγο περισσότερη δύναμη, έχω αρχίσει και εντάξει, δεν είναι ότι ευχάριστο να πιανόμαστε, εφόσον δούμε τελικά ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, η επόμενη κίνηση είναι αυτή που θα δούμε παρακάτω.
πάντως το παλεύω. Δεν αφήνω τα όπλα. Παλεύω μήπως και ξεσκαλώσει. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι όλοι μας το κάνουμε αυτό, γιατί κάθε αρματοσά μας στοιχίζει μπορεί και 5 ευρώ, 7 ευρώ. Ένα βαρύδι μόνο του έχει 1 ευρώ, δηλαδή μια αρματοσά να μας μείνει κάτω είναι κόστος. Και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, μήπως και γλιτώσουμε τα εργαλεία μας. Εφόσον λοιπόν φίλοι μου η υπομονή εξαντλήθηκε, δεν υπάρχει άλλη υπομονή, τι κάνουμε? Βάζουμε το σκάφος να πηγαίνει προς μια κατεύθυνση. Ποτέ η πετονιά μας, το νήμα μας κάτω από το σκάφος, κατεβάζουμε το καλάμι προς τη θάλασσα, έτσι ακριβώς, σφίγγουμε τα φρένα και ή ξεσκαλώνει ή κόβεται. Προσοχή, ποτέ το καλάμι όρθιο, προς τη θάλασσα. Εδώ ήμουν τυχερός, μου ήρθε η αρματοσιά στο σκάφος. Ας δούμε και τα επόμενα βιντεάκια. Σε αυτό το ψάρεμα ήμουν πάλι τυχερός εισαγωγικά. Να, πάλι σκάλωσα. Εντάξει, αυτά τα έχουμε μέσα στα ψαρέματά μας. Βλέπετε, κάνω ταλαντώσεις, λίγο δυνατότερες βέβαια. Κοιτάμε, προσοχή. Μην είναι η αρματοσά μας σε αρνητική κλίση σε σχέση με τη βάρκα, να είναι ή κάθετα ή μακριά από το σκάφος. Κάνουμε τις ταλαντώσεις λοιπόν, όπως βλέπετε. Εφόσον δεν δούμε ανταπόκριση, δεν δούμε φως και τελειώσει η υπομονή μας, επόμενη κίνηση, τι κάνουμε? Θα βάλουμε, είπαμε, τη βάρκα σε μια ευθεία. Ποτέ το νήμα να είναι κάτω από τη βάρκα, μεγάλη προσοχή παιδιά, οι κλίσεις, μεγάλη προσοχή. Εδώ συνεχίζω, δεν μπορώ να το πιστέψω ότι πιάστηκα. Λοιπόν, και αφού φτάσει που είχαμε μείνει, εφόσον λοιπόν φτάσει στο σημείο που εξαντλείται η υπομονή μας, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, δίχτυα είναι εδώ πάλι, δίχτυα πάνω σε κομμάτια με βράχια και τέτοια δίχτυα, τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε πάρει την ευθεία, το καλάμι προς τη θάλασσα, βλέπετε, κάτω στη θάλασσα, στην ευθεία της αρματοσάς μας που είναι σκαλωμένη, τα φρένα σφιγμένα, να το, δεν υπάρχει περίπτωση να μας πάσει το καλάμι τώρα, με τίποτα, να το, αφού είναι σφιγμένα τα φρένα, ξεσκαλώνει ή κόβεται η αρματοσά, τις πιο πολλές φορές κόβεται, έτσι. Και σε αυτό το βιντεάκι βλέπουμε πόσο εύκολο είναι πλέον όταν μας πιάνεται η αρματοσά κάτω. Ας δούμε το επόμενο βιντεάκι μας. Και σε αυτό το βιντεάκι φίλοι μου, σε ένα ψάρεμα, πάλι πιάστηκα. Συχνό φαινόμενο. Μακάρι να μην πιανόμασταν ποτέ. Να. Κάνουμε τις, εφόσον είμαστε σίγουροι ότι η γωνία κλίσης της αρματοσάς μας δεν είναι κάτω από το σκάφος, κάνουμε τις ταλαντώσεις, μήπως και ξεπιαστεί κάποιο αγκίστρι. Να, βλέπετε. Προσπαθώ, μήπως. Τεντώνουμε και κάνουμε τις ταλαντώσεις, μήπως, έτσι. Έχει πιαστεί καλά εδώ η αρματοσά μας, οπότε είναι λίγο δύσκολη η περίπτωση. Οπότε και δεν αργεί η ώρα που πάμε να ξεσκαλώσουμε την αρματοσά μας. Σφίγγουμε τα φρένα
Η κατεύθυνση του καλαμιού, βλέπετε, είναι προς την αρματοσά που είναι σκαλωμένη στο βυθό. Σφίγγουμε τα φρένα, το σκάφος πηγαίνει προς μια αντίθετη πορεία, το καλάμι προς τη θάλασσα, να το. Και δεν θα αργήσει να ξεσκαλώσει ή να κοπεί η αρματοσά μας. Χωρίς να σπάσουμε το καλάμι μας ή να κινδυνεύει το καλάμι μας. Και σε αυτό το σημείο, φίλοι μου, κλείνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας. Ελπίζω μέσα από αυτό το βιντεάκι που προσπάθησα τη θεωρία να τη δείξω στην πράξη να βγει και κάτι καλό. Σας ευχαριστώ όλους και να είστε όλοι καλά. Καλές θάλασσες, φίλοι μου, να έχουμε, με υγεία πάνω απ' όλα.